Ομόφωνα, το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο δικαίωσε του 42 εργάτε γη στη Μανολάδα, οι οποίοι δέχτηκαν πυροβολισμού όταν ζήτησαν τα δεδουλευμένα του. Οι εργάτε από τον Μπαγκλαντέ προσέφυγαν στο δικαστήριο, το οποίο επέβαλε βαρύ πρόστιμο στη χώρα μα για την υπόθεσή του. Το ανώτατο δικαστήριο εξέτασε σήμερα την προσφυγή των 42 υπηκόων Μπαγκλαντέ, οι οποίοι εργάζονταν απλήρωτοι στα χωράφια παραγωγή φράουλα τη Μανολάδα, ζώντα υπό άθλιε συνθήκε και απειλούμενοι από ένοπλου το δικαστήριο έκρινε ότι το ελληνικό κράτο απέτυχε να αποτρέψει μια κατάσταση εμπορία ανθρώπων, δεν μπόρεσε να προστατεύσει τα θύματα τη καταναγκαστική αυτή εργασία, δεν βοήθησε στην διεξαγωγή μια αποτελεσματική έρευνα για τα δικήματα που διαπράχθηκαν και δεν μπόρεσε να τιμωρήσει του υπευθύνου. Για όλα αυτά και σύμφωνα με την τελεσίδικη απόφαση του δικαστηρίου, το ελληνικό κράτο θα πρέπει να καταβάλει ω αποζημίωση στον καθένα από του 42 προσφεύγοντε το ποσό των 16.000 ευρώ, συνολικά 672.000 ευρώ και από 12.000 ευρώ στον καθένα για την οικονομική ζημιά που υπέστησαν, συνολικά 504.000 ευρώ, καθώς και να πληρώνει τα δικαστικά έξοδα και δαπάνες που ανέρχονται στα 4.363,64 ευρώ. Υπενθυμίζεται πως στις 18 Απριλίου 2013 εκτιλήχθηκαν σκηνές άγριας δύσης όταν οπλισμένοι με καραμπίνες επιστάτες φράλλο παραγωγών, άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως κατάλογα πόν εργατών γης που διεκδικούσαν τα πενιχρά δουλευμένα τους με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πολύ αλλοδαπή. Με απόφαση του κακοριωδικίου πατρών στις 30 Ιουλίου 2014 οι κατηγορούμενοι απαλλάχθηκαν από την κατηγορία για εμπορία ανθρώπων, οι ποινές φυλάκισή τους μετατράπηκαν σε χρηματικές ποινές και υποχρεώθηκαν να δώσουν ως αποζημίωση στα 35 θύματα αυτής της ένοπλης βίας από 43 ευρώ στον καθένα.